Σεξι άγγελοι της Victoria's Secret, λοιπόν. Για να δούμε και εμείς λίγο τους σεξι άγγελους πρωί πρωί. Βάζουμε φτερά, ξέρετε. Για να το δούμε full, παρακαλώ τα πολύ. Τα καλύτερα σόρου θα, του κόσμου. Να τα κορίτσια. Μπράβο, Κώστα, τα zoom σου μου αρέσουνε. Πέρτο πιο κοντά. Πιο κοντά, πιο κοντά. Λοιπόν, γυμνασμένες καλονές. Τα γυμνά μας φέρνουν πιο κοντά. Για πάμε, είμαστε στο T-Life της Τατιάνα Στεφανίδου, βέβαια, το site. Η οποία Τατιάνα επιμελείται πάρα πολύ ωραία αυτά τα lifestyle θέματα. Έλα, πώς θα δοκιμάσεις. Έτσι γύρισε το αυτό. Με κάνε σιγά σιγά. Έλα που δεν γυρίζει όμως. Κώστα, πρέπει να πάμε σε μια τεχνολογία, καλά λέει ο Σωτήρης, που να γυρίζει η φωτογραφία. Γίνεται αυτό. Γίνεται. Υπάρχει τεχνολογία, βεβαίως, που είναι ζωντανό. Να το κάνουμε 3D λοιπόν, ναι, από, ναι, αύριο. Λοιπόν, να σας το φέρουμε και ζωντανά. Όλους σας. Λοιπόν, να μας σχολιάσει η Γιώτα. Δεν υποθυμούμε με το θέμα. Γιώτα, πώς βλέπεις τα μοντέλα της Victoria's Secret, ζηλεύεις καθόλου? Κοιτάξτε, να δεις, παίρνουμε μαθήματα για λίγο περισσότερη γυμναστική, δεν το κρύβουμε, λίγο δίαιτα. Α, ωραίο. Πήγε λίγο πιο κάτω, πιο κάτω, εκεί. Ωραίο πρόσωπο έχει αυτή η κοπέλα. Ωραία, καλά, ναι, ναι. Τα μάτια της ειδικά. Φοβερό το πρόσωπό της, Σωτήρη μου, είναι κούκλα. Εξαιρετικό, βάκε. Εξαιρετικό. Ακόμα πιο ωραίο το πρόσωπο προς τα κάτω. Λοιπόν, τα μοντέλα της Victoria's Secret αυτά από το T-Life της Τατιάνα Στεφανίδου. Τελειώσανε, αυτά ήτανε. Καλές, πόσες είσαι. Έλα, ρε Τατιάνα. Αχόρταμος είσαι λίγο. Ρε Τατιάνα μου. Λίγα βάζεις Τατιάνα, ζηλεύεις για να μην τα βλέπει ο Νίκος. Η Τατιάνα. Ναι, βέβαια, αυτό τα δοκιμάζει εκείνη και του λέει θα τα δεις πάνω μου. Α, έτσι, ε. Να τα βλέπεις το Secret. Κοίταξε, η αλήθεια. Αυτό, κοίτατε αυτό. Το φόρεμα, πώς σηκώνεται. Πείμα. Πείμα, το φόρεμα. Φοβερό. Τι είναι αυτό το φουστάκι, τι είναι. Θεοδοσία, πώς το λέμε αυτό που σηκώνεται. Και είναι κούρσα, όχι, ποιο συγκεκριμένα. Αυτό που σηκώνεται εκεί, πώς το λέμε. Τι είναι. Έχει πανέλα. Τι είναι. Baby doll, τι είναι. Δεν ξέρω, τι να σου πω, δεν το έχω ξαναφορέσει εγώ αυτό το πράγμα. Baby doll. Εσύ είπαμε αν το φόρεσες. Είναι αυτό το baby. Έτσι, baby doll. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δεν ξέρω αν το φόρεσες. Πού ζω. Παιδι μου, είναι. Ο αέρας το έχει σηκώσει προς τα πάνω και το έχει κάνει. Ξέρεις, καταλαβαίνεις. Σηκωτώ, σηκωτώ. Επί της ουσίας είναι φουστάκι που πέφτει. Σωτήρη, για περιγράψτε μας λίγο αυτήν την εικόνα. Παρακαλώ πολύ, στο παράθυρο το Σωτήρη Τζούμα να μην μιλάει κανένας, να μας περιγράψει αυτήν την εικόνα. Κοίταξτε, το θέμα είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν διαφημίζουν οι μεγάλες εταιρείες σε σώρουχα, επιλέγουν πρωτίστως εξαιρετικά σώματα. Κυρίως γιατί ακόμα και αν πάσχει το είδος το οποίο διαφημίζουν, να μην πάσχει το σώμα και να βλέπει ο θεατής, ο καταναλωτής, να βλέπει το είδωλο. Και όταν το είδωλο, ας πούμε, είναι εξαιρετικό, ναι, ναι, όπως ας πούμε τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα οπίστια της κυρίας αυτής δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι είναι εξαιρετικά. Απίστευτα, τότε εν προκειμένου βλέπει και το ωραίο δημιούργημα της Victoria's Secret. Εδώ λίγο μισούνε το Θεοδοσία, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ, αυτό, τα φτερά του Αγγέλου. Εδώ βλέπεις ακριβώς πάλι ότι έχουν επιλέξει ένα σώμα που είναι κατάλληλο για το συγκεκριμένο συνολάκι. Έτσι, είναι, είναι ένας άγγελος έτοιμος να πετάξει. Επιγείς. Βέβαια τώρα που θέλεις να πετάξει είναι το θέμα και, βέβαια, και που να καθίσει μετά άλλο θέμα.